Πού βρίσκεις, Ελβετία? Ελβετία είμαι, ναι, Ελβετία. Σαλέ, σαλέ είσαι. Προσπαθώ να βρω μέσα από την Ελβετία διάφορους λογαριασμούς τραπεζικούς, συνδεσμητών, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς έχουν ρωθεί με πάρα πολλά λεφτά. Λοιπόν, Ω, κατευθείαν στα βαθιά. ενώ είναι ένα αστείο αυτό, στην πραγματικότητα έχει βάση, όχι ως προς τα λεφτά, ως προς το γεγονός ότι οι συνδεσμίτες, κάποιοι δεν μπορούμε να τσουβαλιάσουμε τα πάντα, Σωστό. βρέθηκαν τα τελευταία χρόνια κάποιοι από αυτούς να κάνουν κουμάντα σε ομάδες με το αζημίωτο και είναι ιστορίες που έχουν ακουστεί εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Αλλά η πρόσφατη ιστορία αυτή με την δολοφονία του Άλκη, αυτό το αποτρόπαιο γεγονός που ανατρέχιασε όλη την Ελλάδα, ξαναφέρνει στο προσκήνιο αυτή την ιστορία με τους συνδέσμους. Επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθούμε, κάποιους από τους συνδέσμους, κάποιους συνδεσμίτες, προφανώς όχι όλους. Διότι όπως είδες... Έλα, Μιχάλη μου. Συνέχισε. Λέω, όπως είδαμε όλοι από την ειδησιογραφία, έγιναν κάποιες έφοδοι από την αστυνομία και βρήκαν μέσα ολόκληρα οπλοστάσια, ρόπαλα, μαχαίρια, φωτοβολίδες, φωνικές, αλυσίδες. Τι δουλειά έχουν όλα αυτά με οπαδούς, με ανθρώπους που θέλουν να πάνε να υποστηρίξουν την ομάδα τους, που ζουν και αναπνέουν για την ομάδα τους. Τι δουλειά έχουν όλα αυτά. Ίσως είναι μια ευκαιρία, Μιχάλη, να τελειώσει αυτό Ναι. το πράγμα, να σπάσει το σπυρί. Το λέμε βέβαια 40 χρόνια τώρα. Μπράβο, αυτό ήθελα να πω ότι φαντάζομαι βλέποντα τι φωτογραφίε από τα ευρήματα τέλο πάντων που μέσα, δεν είσαι από αυτού που έχουν πέσει από τα σύννεφα. Τα έχει δει, τα έχει ξαναδεί, τα έχει γράψει. Πάντα ευχολόγια λέμε, λέμε τελευταία φορά θυμάσαι και παλιότερε καταστάσει και δεκαετία του 2000 και του 80 και του 90. Τα έχουν ξανακούσει. Κάθε φορά λέμε κάτι, κάθε φορά φτάνουμε στο σημείο να κλαίει η μάνα ένα παιδάκι, να κλαίμε γύρω-γύρω και όλοι εμείς, και στο τέλος να λέμε και άντε να δούμε πώς θα γίνει ο επόμενος. Γιατί σε Θεσσαλονίκη ήταν κοινό μυστικό ότι αυτά τα πράγματα κάθε εβδομάδα ψάχνουν να κάνανε ράνανε. Στην Αθήνα επίσης βλέπεις κάθε εβδομάδα κάτι θα διαβάσουμε. Απλά είμαστε τυχεροί σε εισαγωγικά ακόμα που δεν είχαμε κάτι παραπάνω. Το είχαμε Είχαμε τώρα στα τώρα σύννεφα. όμως, και μάλιστα με ένα φρικτό τρόπο, εάν δούμε προσεκτικά όσοι αντέχουμε να το ξανακάνουμε, να δούμε δηλαδή το βίντεο της δολοφονίας του Άλκη, βλέπεις τον τύπο που κατεβαίνει από τα σκαλιά πάνω ψηλά στην οθόνη, ο οποίος δίνει αλλεπάλληλα χτυπήματα σε ένα παλικαράκι 19 χρονών, που δεν έχει σχέση με αυτά, είναι βασικό να το ξεκαθαρίσουμε. Δίνει λοιπόν αλλεπάλληλα χτυπήματα με εκείνον να παρακαλεί, να εκλιπαρεί, μη με χτυπάς άλλο. Ευχαριστώ. Σοκαριστικό. Θυμάμαι την ιστορία με τον τυχαίο περιστατικό που έγινε με το Χράλαμπο Μπλιώνα στο Αλκαζάρ, νομίζω 26 Οκτωβρίου 1986, το πόσο σοκαρίστηκε όλη η κοινωνία τότε. Γιατί ένα πράγμα που δεν ήταν διαδεδομένο ότι δηλαδή στα Καθόλου. γήπεδα γίνονται αυτές οι ακρότητες. Έφυγε μια φωτοβολίδα από την άλλη πλευρά και πήγε στο λαιμό του άτυχου ανθρώπου. Από τότε όμως έχουμε καταμετρήσει, Μιχάλη, πάρα πολλές ιστορίες. Ναι, πάρα πολύ. Έχουν προκύψει στην πορεία των χρόνων ραντεβού θανάτου οπαδών, δηλαδή τηλεφωνούσαν ο ένας τον άλλο ή μέσω ίντερνετ κλπ. Και κλείνανε ραντεβού για να παίξουν ξύλο με μαχαίρια, με οτιδήποτε άλλο. Είναι συγκλονιστικό. Εάν τώρα δεν πάρουμε μια πολύ μεγάλη δεν πάρουμε την ευκαιρία αυτή που είναι στα χέρια μας να μπει ένα φρένο στην ιστορία αυτή, ίσως χάσουμε για πάντα αυτή την ευκαιρία που λέμε. Διότι σοκαρίστηκαν οι πάντες, που σημαίνει ότι εάν μάλιστα αποδεικνύουν τα πράγματα και έχουμε σοβαρές ποινές, μεγάλες ποινές κλπ., θα το σκεφτούν διπλά και τριπλά οι επόμενοι να πάρουν ένα μαχαίρι και να ορμήσουν σε κάποιον ή να μπουκάρουν σε συνδέσμους, όχι να τα κάνουν λαμπόγιαλο απλώς όπως συμβαίνει μέχρι τώρα, αλλά να στοχοποιήσουν έναν άνθρωπο και να το σκοτώσουν. Δεν είμαι αισιόδοξο ότι θα έχουμε Ούτε εγώ. στο άμεσο μέλλον, έτσι τα έχουμε ξαναπεί. Απλά τουλάχιστον το καλό τη υπόθεση, αν να το πούμε, αν υπάρχει κάποιο καλό σε αυτή την υπόθεση, είναι ότι ο φερόμενο δολοφόνο, να το πούμε και εμεί έτσι, να είμαστε στο γράμμα του νόμου, βρέθηκε άμεσα και γενικά υπάρχει μια εξέλιξη σε όλο αυτό το θέμα. Τουλάχιστον όσοι φταίνουν, αυτοί που φταίνουν, να το πληρώσουν κιόλα. Γιατί
Μην ξεχνάς, είδαμε ότι υπήρχαν και δικαστικές αποφάσεις και εκκρεμότητες και δίκες που εκκρεμούσαν μήνες ολόκληρους και χρόνια. Και. 4 χρόνια από το Μάρτι του 2019. Είχαν προχωρήσει διαδικασίες, όλα στο εάν, δεν υπάρχει εάν σε αυτή τη ζωή, αλλά εν πάση περιπτώσει, αν είχαν προχωρήσει διαδικασίες, μπορεί να ήταν κάπως αλλιώς τα πράγματα. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Έχω να τριχιάσει με την ιστορία αυτή, διότι ήταν κι άλλα 2 παλικαράκια εκεί, όπου μάλλον τυχαία την κλειτώσανε. Ναι, εντάξει, όλα αυτά πλέον είναι θέμα τύχης. Δεν υπάρχει ούτε πλέον, δεν μπορεί, είναι ένα θέμα τύχης τι σου γράφει η μοίρα. Δηλαδή έτσι φαίνεται. Όλα τα χτυπήματα αυτά είναι τυφλά. Και μετά τους και όλα και όλα. Δεν το περιμένανε, Μιχάλη, ότι ενδεχομένως να υπάρχουν και βίντεο. Είδες, τρέχουν να μπουν στα 2 αυτοκίνητα, το άσπρο και το μαύρο. Το ένα αυτοκίνητο στρίβει δεξιά στο στενάκι, το άλλο πάει ευθεία. Και γι' αυτό η αστυνομία επιτόπου κατάφερε να τους εντοπίσει. Ναι, ναι, ναι. Ο Θεός να βάλει το χέρι, δεν ξέρω. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν ξέρω και τι άλλο λένε. Δηλαδή, γιατί είπαμε, κάθε φορά λέμε η πολιτεία, λέμε η ΠΑΕ, λέμε οι ομάδες, το κράτος, οι ίδιοι φιλάθλητες. Δεν ξέρω πόσο μπορεί πλέον να δούμε. Είδαμε ότι όλοι οι σύνδεσμοι σχεδόν έβγαλαν ανακοινώσεις που υπάρχουν και γραμμές αυτοκριτικής. Λένε φταίμε, κάνουμε, ράνουμε, το αφήσαμε εμείς. Μακάρι να το πούμε και έτσι να είναι αληθινά όλα αυτά, να μην είναι απλά δάκρυα έτσι, κροκοδίλια πάνω. Ναι. Από τον τάφο του παιδιού και να ισχύει ότι όντως και αυτοί έχουν καταλάβει ότι το πράγμα έχει πάει στραβά. Έχουν καταλάβει ότι ο παδός δεν σημαίνει να έχω ένα μαχαίρι και να γυρίζω μια πόλη και να ψάχνω να σκοτώσω. Μακάρι να το δούμε. Τι να πω, δεν ξέρω. Από την άλλη, Μιχάλη, όμως, είναι κοινό μυστικό το εξής, ότι δεν θα αναφερθώ σε χρονική περίοδο. Ονοώ νοήτο ότι πολλοί από αυτούς ήταν ασπίδες παραγόντων, προέδρων κλπ. Ο στρατός τους δηλαδή, με αποτέλεσμα να μην πέφτει κανείς από τα σύννεφα ότι συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν και κάποιους από αυτούς, προφανώς, όχι όλους, τους ξέρουν. Μια χαρά. Όπως ξέρανε και τους συγκεκριμένους, όπως ξέρανε και άλλους, όπως ξέρανε και συνδέσμους τους οποίους εισέβαλαν για να δουν τι γίνεται και πώς γίνεται, και βρήκαν αυτά τα οπλοστάσια που βρήκανε. Πάντα έτσι γίνεται. Όπως σε διάβασα και χθες, έτσι γίνεται. Όταν γίνεται κάτι και την επόμενη μέρα ξαφνικά ο δικηγόρος της ΠΑΕ είναι ο δικηγόρος των δραστών ή δικηγόρος των ΠΑΕ, τέλος πάντων να το πούμε έτσι, καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό το πράγμα είναι στρατός, όπως το είπες ακριβώς. Δεν είναι δηλαδή κάτι τυχαίο. Όλοι καλύπτονται κάτι από πίσω. Λοιπόν, δεν θέλω, για πολλωστή φορά το λέω, εκατοστή φορά, να τσουβαλιάσουμε τους οπαδούς. Υπάρχουν άνθρωποι που πονάνε για την ομάδα τους, που είναι συνδεσμίτες, δεν πάνε όμως με τα μαχαίρια και με τα ρόπαλα και με τις αλεσίδες. Είναι στο σύνδεσμο για να βρίσκονται με συνοπαδούς τους, για να πηγαίνουν εκδρομές, ταξίδια κλπ. Δεν είναι όλοι έτσι, προφανώς. Από την άλλη βέβαια, θέλω να πω ότι ενώ έχουν υπάρξει κατά καιρούς συμπεριφορές ακραίες και όχι απλά τα απλά και τα ντου που λέμε, αλλά μαχαιριές και λοιπά, και έχουν συλλάβει κάποιους αστυνομία, βλέπουν την άλλη μέρα σε όλα τα γήπεδα, γιατί εδώ δεν έχει χρώμα αυτό το πράγμα, κίτρινο, κόκκινο, πράσινο, μαύρο, καφέ, μπορντό και λοιπά, είναι γενικό το ζήτημα, τα περίφημα πανώ, λευτεριά στα αδέρφια μας. Ναι, εντάξει, αυτό είναι. Αυτό έγραψα χθες. Φωτογραφία, ναι, αυτό εντάξει είναι. Τι να πεις. Σαν συνέχεια το όλο όσο λέμε τόση ώρα. Αυτό είναι. Προφανώς οι ευθύνες είναι παντού. Προφανώς οι ευθύνες είναι στον τύπο και στον τύπο, μάλλον. Θυμάμαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, παίχτες να βγαίνουν μετά τους αγώνες για να κάνουν δηλώσεις, και μέσα στις δηλώσεις ήταν πάντα μία παράμετρος ευχαριστούμε τον υπέροχο λαό μας. Ναι. Και την ημέρα εκείνη είχε γίνει σφαγή, ας πούμε. Είχαν σπάσει τα πάντα, είχαν διαλύσει το γήπεδο, είχαν κάψει. Και έβγαινε μετά ο παίχτης και λέγε ευχαριστούμε τον υπέροχο λαό μας. Ο υπέροχος λαός είναι πάντα, είναι κασέτα. Απρότητες, ρε φίλε, και λέει ευχαριστούμε τον υπέροχο λαό μας. Έχω τσακωθεί με κάτι παίχτες κατά καιρούς, δεν μπορώ να πω τα ονόματα βέβαια, λέγοντας ότι ποιος υπέροχος λαός, ρε φίλε. Δεν έχει μείνει λαμπόγιαλο
στο γήπεδο. Τα έχουν κάψει όλα, τα έχουν σπάσει όλα. Και λέει, ναι, αλλά αυτός ο λαός μας στηρίζει, αν θες να σε στηρίζει με μαχαίρια, με ρόπαλα, με αλυσίδες κλπ. Εμείς πάμε πάσο. Θέλει και οι παίκτες τώρα, αφού το λέμε για αυτοκριτική, θέλει και οι. Δηλαδή, αφού έγινε και γνωστό, το έκανε και ο άνθρωπος και ανακοίνωσε, ζήτησε και συγγνώμη. Είδαμε και την περίπτωση του Τζαβέλα τι έγινε. Δηλαδή, στην ίδια ώρα που με τον Αραούχο και τον Τζαβέλα, δηλαδή, ήταν ένα κοντράστ που έκανε εντύπωση σε όλους. Ο ίδιος βγήκε χθες και είπε ότι το μυαλό εκείνη την ώρα κλπ. Εγώ φταίω που το σκέφτηκα. Συγγνώμη, κύριε Τζαβέλα, εγώ δεν το συμμερίζομαι αυτό. Εγώ είμαι στην άποψη δική σου. Δεν το συμμερίζομαι, κύριε Τζαβέλα, αυτό, διότι είστε σε ένα συγκεκριμένο γήπεδο, έχουν γίνει συγκεκριμένα πράγματα, υπάρχει μια τραγωδία, όλη η περιραίουσα έχει να κάνει με τη δολοφονία του Άλκη και βάζει ένα συμπαίχτη σου ένα φανταστικό γκολ. Μπορεί να ήταν και φανταστικό, να είσαι προβληματικό και ισοφαρίσει. Λοιπόν, η δική σου αντίδραση είναι να βρήσεις και να φερθείς όπως φέρθηκες και μετά να λες δεν το σκέφτηκα πάνω στην ένταση. Ποια ένταση? Εδώ μιλάμε ότι δύο μέρες ήταν η μοναδική συζήτηση αυτή η ιστορία του Άλκη. Μα πήγαν αγώνα ακόμα. Πήγε λουλούδια, πήγαν όλοι. Δηλαδή, το κλίμα έτσι καλώς ήταν. Ναι. Και δεν το σκέφτηκα. Τι δεν σκέφτηκες? Δεν συγκρατήθηκα. Τι δεν συγκρατήθηκες? Δεν είσαι ένα παιδί 18 χρονών το οποίο ξαφνικά βρέθηκε σε ένα γήπεδο και είχε ένα φανατισμό κλπ. Κλπ. Και βαλέ τόσα χρόνια στην πλάτη του. Ναι, δηλαδή αυτό έπρεπε να σκεφτεί διπλά και τριπλά και τετραπλά. Εγώ δεν το συμμερίζομαι όλο αυτό. Διότι καμιά φορά οι συγγνώμες είναι και διπλωματικές και τεχνητές κλπ. Και για να έχει νόημα η συγγνώμη, πρέπει να είναι ειλικρινής. Και στην περίπτωση αυτή, εγώ θεωρώ ότι ήταν η κατακραυγή τέτοια που οδήγησε τον Τζαβέλα σε αυτή την διορθωτική δήλωση. Σίγουρα, ναι. Τέλος πάντων, θα δούμε. Προχωράμε τώρα. Μακάρι να ήταν το τελευταίο, έτσι λέμε. Ο Αραούχο, Μιχάλη μου, πρώτος μάγκας, διότι είναι ένα παλικάρι από την Αργεντινή, όπου θα μπορούσε να μην σκεφτεί τίποτα, να πανηγυρίσει, χωρίς ακρότητες βεβαίως, το φανταστικό γκολ που έχει βάλει και πάμε παρακάτω. Εκείνος απομακρύνει τους συμπαίχτες με τα χέρια. Για να σχηματίσει το Α, το όνομα του Άλκη, και μετά να κάνει και δηλώσεις. Ότι ήθελα έτσι να συμπαρασταθώ στην οικογένεια του παιδιού, στην οικογένεια του Άρη που δοκιμάζεται, με κατέπληξε και δηλαδή ο χειρότερος παίκτης του γηπέδου να είναι τα επόμενα 3 χρόνια, θα λέω μπράβο Αραούχο. Ναι, εντάξει, εννοείται, πήρε και τα respect από όλο τον κόσμο, ήταν μια κίνηση που αξίζει τα μπράβο. Και γι' αυτό είπαμε, ήταν το κοντράστ απίστευτο, δηλαδή την ίδια στιγμή που ο ένας έκανε το αυτό, ο άλλος έκανε το άλλο και χτύπησε και άσχημα και πάρα πολύ. Ναι. Θα ελπίσουμε να είναι κάτι τελευταίο, να μην το ξαναδούμε. Είπαμε, ήταν μια καλή περίοδος πάνω από ένα κακό γεγονός. Η αυτοκριτική να την κάνουν όλοι. Να την κάνουν οι ομάδες, οι παίχτες, οι δημοσιογράφοι, οι οπαδοί, οι πάντες. Και ο τύπος, κύριε Μιχάλη μου. Οι δημοσιογράφοι, οι οπαδοί. Ο τύπος κατά καιρούς, επίσης δεν τσουβαλιάζουμε. Ο τύπος κατά καιρούς όμως έχει δώσει πολλά δικαιώματα, έχει φανατίσει τον κόσμο, έχει πυροδοτήσει καταστάσεις, έχει βγάλει πρωτοσέλιδα τα οποία είναι εμπριστικά. Έχει κάνει κριτικές κλπ. Επίσης εμπριστικές. Πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί, όλοι με το μυαλό στο γεγονός ότι εκεί έξω υπάρχουν παιδιά νεαρά που βράζει το αίμα τους και μπορεί εμείς ίδιοι να τους δώσουμε μια αφορμή να προχωρήσουν παραπέρα για να κάνουν κάτι πολύ άσχημο. Η προσοχή απαιτείται από όλους ανεξαιρέτως. Σωστά. Σωστά, έτσι είναι. Τι να πω, αυτό που λέμε κάθε φορά, ρε γάμο. Δηλαδή, ένα παιχνίδι είναι ποδόσφαιρο, να το χαιρόμαστε, να το κάνουμε. Κάθε φορά λέμε αυτά, αλλά στο τέλος. Δεν το καταλαβαίνω. Και θα πρέπει να πούμε με δεν ξέρω με πόσους τρόπους και ακατάπαυστα το εξής. Ότι κανένας, καμία ομάδα δεν θα δώσει φαγητό στα παιδιά αυτά, τα φανατισμένα που τρέχουν στα γήπεδα και κάνουν ό,τι κάνουν και τα σπάνε και δεν ξέρω τι άλλο. Ούτε κάποιος παίχτης ομάδας, αρχηγός, υπαρχηγός ή οτιδήποτε άλλο θα έρθει για να σου συμπαρασταθεί που είσαι άνεργος, που δοκιμάζεσαι, που δεν έχεις στο σπίτι σου τα απαραίτητα. Κανείς δεν θα έρθει. Μπορείς λοιπόν να αγαπάς την ομάδα σου μέχρι ένα όριο, ως εκεί. Δεν μπορεί να σου καθορίζει τη ζωή, γιατί το ποδόσφαιρο είναι το ωραιότερο δευτερεύον πράγμα στη ζωή μας. Μέχρι εκεί. Τελειώνει ένα παιχνίδι, είμαστε στο 95 με τα χασομέρια. Τελειώνει το παιχνίδι, στεναχωριόμαστε προσωρινά, χαιρόμαστε προσωρινά ή παραπάνω και φεύγουμε και τελειώσαμε. Πάμε για την άλλη εβδομάδα. Δεν γίνεται
να συμβαίνει αυτό, να υπάρχουν παιδιά, γιατί παιδιά είναι τα περισσότερα, τα οποία αφοσιώνουν τη ζωή και καταστρέφουν τη ζωή τους πηγαίνοντας να δημιουργήσουν τέτοιες ιστορίες. Μακάρι. Είχαμε μια πολύ δύσκολη Τετάρτη, διότι δεν ήταν μόνο αυτή η συγκλονιστική ιστορία με τον Άλκη, τα παρεπόμενα, τα μεθεόρτια, με πολλά εισαγωγικά βέβαια. Είχαμε και την περίπτωση του νεαρού στην Ηλιούπολη, 21 χρόνο παλικαράκι. Ο Αλέξανδρος Λάμπη και έπεσε ξερός. Έχασε τη ζωή του. Τι να πω, δηλαδή δεν υπάρχουν λόγια. Ναι, παιδί, δηλαδή πήγε να παίξει μπάλα με την ομάδα του και σε 4 λεπτά μέσα έπεσε κάτω και δεν αναγύρισε ποτέ, δηλαδή είναι φοβερό. Από την άλλη, δεν θέλω να κάνουμε εμείς τους δικαστές, δεν θέλω να κάνουμε τους υπουργούς, δεν θέλω να κάνουμε, και δεν το κάνουμε ποτέ. Δεν θέλω να κάνουμε όμως και τους παράγοντες, αλλά πρέπει η ίδια η πολιτεία εν ανάγκη να τα κλείσει, να βάλει λουκέτα. 100 φορές. 100 φορές λουκέτα παρά να χάνονται ζωές. Η ίδια η πολιτεία πρέπει να έχει συγκεκριμένους κανόνες και κανονισμούς για να διεξάγονται οι αγώνες. Έχεις, κύριε, τα άλλα μέσα, τα μηχανήματα. Ξεκινάς τον αγώνα. Δεν τα έχεις, δεν ξεκινάς. Μα πιέζουν οι ομάδες, πιέζουν οι παράγοντες, δεν ξεκινάς. Ας το κλείσεις. Δεν μπορεί μια ομάδα να έχει τα απαραίτητα. Ας μην μετέχει. Διότι είναι άδικο και αμαρτία να χάνονται ζωές έτσι για τα τίποτα. Για ανοργανωτικά και για διάφορα άλλα προβλήματα, ορατά και μη ορατά. Επίσης, ακόμα ένα θέμα που το έχουμε ξαναζήσει στο παρελθόν και λέγαμε ότι να ήταν τελευταίο και το θυμάσαι και εσύ. Αλλά δεν είναι τελευταίο. Σε πολλά γήπεδα. Δυστυχώς το ξαναβρίσκουμε, το ξαναβρίσκουμε όλα μπροστά μας. Κλείνουμε και τη μικρή παρένθεση, που δεν είναι καθόλου παρένθεση. Το αναδείξαμε, το αναδεικνύουμε. Να το αναδεικνύουμε συνεχώς το όποιο ζήτημα υπάρχει και μαυρίζει την ιστορία ποδόσφαιρο, την ιστορία αθλητισμός εν γέννη. Γι' αυτό και το κάναμε και το πρώτο θέμα στην κουβέντα μας και προχωράμε στο αγωνιστικό κομμάτι, στο οποίο, από το οποίο μάλλον πάλι βγήκαν πολλά και πολύτιμα συμπεράσματα από την αγωνιστική που προηγήθηκε προχτές την Τετάρτη. Είδαμε ανακατατάξει τη βαθμολογία, είδαμε τον σημαντικό μάτς, ήταν το Παναθηναϊκό με τον Όφη στο Ηράκλειο, εκεί έγινε η ανατροπή, οπότε έμεινε πίσω ο Παναθηναϊκός βαθμολογικά, έχασε πολύ την έδαφο. Θεωρώ, Μιχάλη, ότι θα πάμε στον Παναθηναϊκό άμεσα, θεωρώ όμως ότι το πρωταρχικό ζήτημα, αγωνιστικό εννοώ, είναι αυτό της ΑΕΚ, διότι αποδεικνύεται για πολλωστή φορά ότι κάτι συμβαίνει, ότι υπάρχει θέμα. Δεν είναι μία άγωνη κριτική αντιπολίτευσης, και για ποιο λόγο άλλωστε να υπάρχει κριτική αντιπολίτευσης. Αλλά βλέπουμε ότι η Σοφαρίζη στο 85 έχει έναν βαθμό στα χέρια της που είναι κρίσιμος και πολύτιμος, μια που προέρχεται από απανωτά αγωνιστικά χτυπήματα με συνεχόμενες ήττες 3 τον αριθμό, οι οποίες ήρθαν 3 μαζεμένες εντός έδρας μετά από 35 ολόκληρα χρόνια, όπως είπαμε και την Δευτέρα που μας πέρασε. Αυτή λοιπόν η Άκη έχει ένα βαθμό στα χέρια της και τον πετάει στα σκουπίδια καθαρά για αυλεψία του προπονητή. Δηλαδή εδώ είναι ξεκάθαρο, διότι αν δεις και αν δείτε πώς μπαίνει το δεύτερο γκολ του Άρη. Εντάξει, δεν υπάρχει αυτό ποτέ. Δεν υπάρχει ούτε στα πρωταθλήματα τύπου. Ναι, δεν υπάρχει. Το πρωτάθλημα τύπου με ερασιτέχνες, με ξενυχτισμένους σε εισαγωγικά ποδοσφαιριστές, οι οποίοι ήρθαν είτε από τη δουλειά είτε από άλλα ξενύθια κλπ. Όταν γίνεται μια αλλαγή, λέμε υπάρχει back, ρε παιδί μου, κάποιο θα υπάρχει εκεί πέρα να κλείνει τον δρόμο. Υπάρχει center back, υπάρχει half. Μετριόμαστε μεταξύ μας για να έχουμε τα στοιχειώδη. Και ξαφνικά ένας προπονητής κάνει την αλλαγή που κάνει και αποσύρει ένα παίχτη, αφήνοντας όλη την πτέρυγα αεροδιάδρομο. Αεροδιάδρομο, ακριβώς. Αυτή είναι η λέξη. Όπως το είπες, αεροδιάδρομο. Δηλαδή δεν το θυμάμαι, δεν το έχω ξαναδεί σε τέτοιο επίπεδο αγώνα. Οπότε. Σαν να το μισό γήπεδο να μην πάθει του. Πώς να το πω. Δηλαδή ήταν όλοι παίχτες από τη μία πλευρά και ήταν αεροδιάδρομο. Είναι φοβερό. Εγώ δεν το θυμάμαι ποτέ να πει. Και στο λεπτό αυτό. Και στο λεπτό αυτό λέμε ότι είσαι στο 85, έχεις σοφαρίσει.
οργανώνεσαι να τελειώσει το παιχνίδι, τουλάχιστον να εφαρμόσεις τον άγραφο νόμο του ποδοσφαίρου που λέει ότι αν δεν μπορείς να κερδίσεις ένα παιχνίδι, τουλάχιστον να μην το πας. Και τι κάνεις δηλαδή, πώς εκθέτεις έτσι. Το λέμε καιρό τώρα. Δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτή η ιστορία με τον Αργύρη Γιαννίκη. Θεωρώ ότι το κομβικό σημείο θα είναι ο αγώνας ρεβάς με τον Πάτσο Αντιμένο. Εγώ πιστεύω. Δηλαδή πλέον το προχθεσινό μάτς ήταν το, όλα τα προηγούμενα μάτς είχε πάνω τις ευθύνες του. Το προχθεσινό ήταν εντελώς σφραγίδα λάθος προπονητή, δηλαδή χτύπησε πάρα πολύ σε όλους τους και τους φίλους ΑΕΚ, γενικά στους ανθρώπους του ποδοσφαίρου. Και εγώ θεωρώ ότι το μάτς με τον ΠΑΟΚ είναι το κλειδί και γι' αυτό ακόμα παρά τις αλλεπάλληλες ήττες στηρίζεται από τον οργανισμό που λέγεται ΑΕΚ, το πούμε έτσι. Γιατί από την άλλη, μία διοίκηση λέει στηρίζω. Μία διοίκηση λέει στους παίχτες, στους οπαδούς, ότι αυτός είναι ο προπονητής, με αυτόν συνεχίζουμε. Τον ανανεώνω κιόλας για να καταλάβετε ότι αυτός ήταν ο προπονητής. Αλλά όταν υπάρχουν συνεχόμενα γεγονότα, ήττες και πάλι ήττες και πάλι ήττες, και είναι τόσο βαρύ το κλίμα, δεν ξέρω πόσο μπορεί να συνεχίσει να στηρίζει. Όταν μάλιστα υπάρχουν και δηλώσεις, εγώ στη δήλωση του Αραούχο. Στο οποίο παιδί δεν δίνω σκοπιμότητα, ούτε είναι κανένα τύπο που χαλάει τα αποδυτήρια, δημιουργεί προβλήματα, κάνει ίδρυκες κλπ. Αλλά στην δήλωση του Αραούχο, εγώ βλέπω και μια άλλη ερμηνεία, ότι δηλαδή στο αυτό το κάτι πρέπει να αλλάξει, μπορεί και να στοχεύει στον προπονητή. Σίγουρα, γι' αυτό υπήρχε και η ανάγκη λίγο μετά να κάνει και μια πιο διευκρινιστική δήλωση. Αλλιώς δεν την κάνει. Ναι, σίγουρα γι' αυτό. Ναι. Κάτι θέλω να πει, εντάξει, είναι φανερό πια. Δηλαδή, και όταν είσαι ΑΕΚ, το λέγαμε και πέρσι, θυμάσαι με την περίπτωση του Όφη που στήριζε, που στήριζε. Όταν είσαι ΑΕΚ που είσαι τόσο μεγάλο μέγεθος, δεν νομίζω ότι έχεις και την άνεση πια. Δηλαδή, πιο πολύ κάνει λίγο εγωιστικό τώρα, ότι επειδή του είπαμε τριετέ συμβόλαιο να φανεί ότι δεν τον αδειάζουμε. Και δεν θεωρώ ότι αν η ΑΕΚ αποκλειστεί από τον ΠΑΟΚ μπορεί να συνεχίσει ο Γιαννίκης. Μιχάλη, μου ούτως ή άλλως έχει στηρίξει πάρα πολύ η διοίκηση. Έχει στηρίξει. Ας πω τη λέξη μου εισαγωγικά, αφόρητα. Ναι. Τι άλλο πρέπει να γίνει. Ούτε θα κατηγορήσει κανείς τη διοίκηση αν προχωρήσει σε αντικατάσταση, γιατί και να ειρωνευτεί ότι εσείς λέγατε ότι θα είναι αυτός μέχρι το 24 κλπ. Άμα δεν πάει ένα πράγμα, τι θα κάνουμε δηλαδή. Εντάξει, από τότε πέρασε ένας μήνας. Δηλαδή ένας μήνας που η ΑΕΚ πάει στο χειρότερο. Δεν ήταν μια στήριξη που άλλαξε. Έχει υποφέρει, Μιχάλη. Ναι. Από την άλλη, συμφωνώ απολύτως με αυτό που είπες νωρίτερα για την ίδια του Παναθηναϊκού, ότι ήταν ένα από τα μεγάλα γεγονότα της αγωνιστικής, όπου έδειξε επίσης πάρα πολλά πράγματα. Έδειξε πάρα πολλά πράγματα. Ο Παναθηναϊκός πήγε στο Ηράκλειο για να κερδίσει το μάτς και να μείνει στην τετράδα και βασικά να κάνει το μεγάλο άλμα να πλησιάσει και την άκρη. Να κλειδώσει και τα play-off. Δεν τα κατάφερε. Του γύρισε το μάτς του, ενώ προηγήθηκε δύο φορές. Έχουν και τα παράπονα τους οι πράσινοι, κάποια δικαιολογημένα θεωρώ, κάποια νομίζω είναι και λίγο τραβηγμένα. Συμφωνούμε. Και λίγο έμεινε στο παιχνίδι. Εντάξει, γενικά έβγαλε και ανακοίνωση ο Παναθηναϊκός για τη διαιτησία. Έμπλεξε το πράγμα πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό βάσει προγράμματος, γιατί και την Κυριακή είμαστε στην Τούμπα. Έτσι. Δηλαδή... Από την άλλη, όμως, εγώ θεωρώ με την πείρα μου. Πάρα χρόνια στο κέπι, στα γήπεδα, ότι ο Καραντώνης ήταν κάτιστος. Ο Καραντώνης σαν να είχε μένος και να λέει ότι εγώ δεν δίνω τίποτα. Ο Παναθηναϊκός όμως δεν μπορεί να μείνει, παρά τα όσα συνέβησαν στο διαιτητικό κομμάτι, στο διαιτητικό σκέλος, πρέπει να κοιτάξει και τα δικά του θέματα. Εντάξει, παίζεις με 10. Αλλά λέγεσαι Παναθηναϊκός, θεωρείς ότι κάνεις μια τις καλές σου χρονιές τα τελευταία χρόνια, την καλύτερη ίσως, είσαι στο 85 και προηγείσαι, εντάξει, πέσει με 10. Δεν μπορεί να χάσει το παιχνίδι αυτό. Ναι, εντάξει, αυτό που λέει, με 10, δεν είναι με 7. Δεν μπορεί να κάνει κατάρρευση. Δηλαδή, ο Όφη από το 85 και μετά βάζει 2 γκολ, έχει ευκαιρία, είναι καταιγιστικός, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Και αν δεις και τα 2 γκολ που τρώει ο Παναθηναϊκός, το 2-2 και το 3-2, με τον τρόπο που τα τρώει, με τις κεφαλιές, λες ρε παιδί μου, υπάρχει κάποιο στόπερ να τη δείξει να δείξει την μπάλα. Ναι. Και δεν έχει αποβληθεί χαφ. Ναι.
Τρως δύο γκολ δηλαδή με τόσο εύκολες κεφαλιές. Και ρε φίλε, ας πούμε. Τι να λέμε. Όχι, εντάξει, είναι δύο. Είναι, αν βάλουμε το Γενάρη, ο Παναθηναϊκός έχει χάσει από, έχει χάσει από τον Αστέρα Τρίπολης, από τον Όφη, όχι, με τον Όφη έφερε ισοπαλία. Βόλο έχει χάσει. Ναι, με τον, έφερε δύο ισοπαλίες με τον Όφη και τον Ολυμπιακό. Και έχει χάσει από τον Βόλο, από τον Αστέρα Τρίπολης, από τον Όφη τώρα στο Ηράκλειο. Τον Ιωνικό έχει πάρει. Ναι, μόνο τον Ιωνικό. Ναι. Μόνο τον Ιωνικό έχει πάρει και γι' αυτό έχει μείνει και πίσω, βαθμολογικά. Δηλαδή, αυτό που είπες πριν, ότι σε μια χρονιά που Παναθηναϊκός ή τουλάχιστον λένε, γράφουν, κάνουν ότι δείχνουν καλύτερο από πέρσι και καλύτερη μας χρονιά και παίζουμε μπάλα κλπ. Βαθμολογικά δεν ανταποκρίνεται πουθενά αυτό. Ναι, και έτσι είναι. Έχει καταγράψει πάρα πολλές ήττες. Και από την άλλη, έχεις μπροστά τη βαθμολογία. Ναι. Την έχεις, μπράβο. Λοιπόν, από την άλλη, σε ένα ενδεχόμενο ήττας στην Τούμπα, το οποίο ασφαλώς είναι ανοιχτό, ασφαλώς μπορεί να χάσει από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, δεδομένο, και σωστά, και στη Λεωφόρο έχασε, δες πως γίνεται η βαθμολογία. Παναθηναϊκός, αν χάσει την Τούμπα και υπό άλλες συνθήκες τα άλλα αποτελέσματα δεν τον ευνοίζουν, μπορεί να βρεθεί και 8ος το βράδυ, ναι, της Κυριακής. Δηλαδή, είναι όλα τα μάτς, ο Παναθηναϊκός έχει 30, τα Γιάννα 30, ο Άρης 29 και ο Όφη 29. Αν Γιάννη, Όφη και Άρης κερδίσουν, ναι, ο Παναθηναϊκός δεν κερδίσει, μπορεί να βρεθεί 8ος, πραγματικά. Φυσικά. Και μετά έχει, βλέποντας το πρόγραμμα της συνέχειας, έχει πολύ δύσκολα παιχνίδια. Ναι, ναι. Να πάει στο Αγρίνιο, που είναι μια ομάδα που δείχνει εξαιρετικά ανεβασμένη και μάλιστα πολεμάει τα παιχνίδια. Έχει να παίξει με την ΑΕΚ. Έχει μάση δηλαδή, δύσκολα. Έχει δύσκολα μάση. Έχει ένα εξαναβολή με τον Απόλλωνα, το οποίο δεν είναι τελευταίος ο Απόλλωνας, αλλά εκεί που έφτασε θα καίγεται για βαθμούς σε αυτό το μάτς. Είναι δύσκολο πρόβλημα. Δεν βάζω βαθμό δυσκολίας ιδιαίτερο στο μάτς με τον Απόλλωνα, αλλά βάζω σε πολλά από τα άλλα παιχνίδια. Σίγουρα, έχει δύσκολο πρόγραμμα. Έχει δύσκολο πρόγραμμα. Και όσο η βαθμολογία είναι εκεί, γιατί αυτό έχασε ο Παναθηναϊκός με την ευκαιρία να κερδίσει το Ηράκλειο, να βγάλει τον Όφη εκτός. Τώρα πλέον, αφού και ο Όφη είναι στο παιχνίδι, είναι όλες οι ομάδες, είναι 5 ομάδες με απόσταση 3 βαθμών. Δηλαδή, μάτς με μάτς πάει. Βεβαίως. Για πάμε πρόγραμμα. Είναι αγωνιστική πάντως αυτό. Θα κρίνει αρκετά, νομίζω. Γιατί παίζουν ομάδες που διεκδικούν τα play-off με ομάδες που είναι της παραμονής. Το Σάββατο βράδυ έχουμε Άρης Βόλος. Ωραίο μάτς αυτό. Ο Άρης έκανε και την νίκη προχθές με την ΑΕΚ, έχει και την νίκη στο Αγρίνιο. Ο Άρης πήγε τώρα στην ιστορία, Μιχάλη, για τα καλά, διότι σου λέει, φίλε μου, δεν κέρδισα την ΑΕΚ, δεν πήγα στους 29. Δεν βάζω στην εξίσωση την ιστορία με τους 6 βαθμούς. Όχι, εκτός. Το αφήνουμε στον πάγκο, αυτό περιμένοντας. Αλλά με τους 29 βαθμούς, ένα πίσω τον Παναθηναϊκό, κέρδισε την ΑΕΚ, κέρδισε στο Αγρίνιο και σου λέει, κύριε, μέσα στο κόλπο είμαι. Είμαι πολύ δυνατά μέσα στο κόλπο. Τώρα μπαίνει καλά για τα καλά, ναι. Ναι. Και το Σάββατο έχει Πανετολικός Παζιάννα επίσης. Επίσης σπουδαίο μάτς. Σπουδαίο και για τους δύο, διότι ο Πανετολικός μπορεί να σπαρακίσει έτσι παραμονή και να μην έχει κανένα άγχος για τη συνέχεια. Mm-hmm. Ο ΠΑΣ ψάχνει ένα παιχνίδι μεγάλο για να αποδείξει ότι δικαίως κυνηγάει την πεντάδα και δεν ξέρω πού μπορεί να φτάσει. Ναι, ο ΠΑΣ είναι στους 30, έχασε προχθές την Τρίπολη, οπότε δεν θέλει και δεύτερη γκέλα, γιατί αν χάσει και δεύτερη γκέλα θα χάσει και έδαφος. Ναι. Την Κυριακή το μεσημέρι τώρα, 3 η ώρα ΑΕΚ Απόλλωνος Σμύρνης. Λογικά, όταν μιλάμε για την ΑΕΚ, ας κρατάμε μικροκαλάθι, λογικά να καταφέρει να... Ναι, αυτό που λες και εσύ, άσος να γίνει. Παρότι ο Απόλλωνας, στο μάτς με τον ΠΑΟΚ προχτές, το τελευταίο 9.30 το βράδυ, ρε παιδί μου, τι τσάμπιος δεν είμαστε. Περιμέναμε εδώ τα παρά να τελειώσει. Στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, προσπάθησε, πάλεψε όσο μπορούσε. Πάλεψε. Και έχει ευκαιρίες στο 1-0. Όμως δεν έχει λύσεις, δεν έχει βάθος, δεν έχει ρόστερ. Έχασε το παιχνίδι. Κάπως έτσι λογικά θα είναι και το μάτς με την ΑΕΚ την Κυριακή. Μετά έχουμε Ιωνικός Ολυμπιακός 5-4 στη Νεάπολη. Επίσης, εντάξει, κυρίως για τον Ιωνικό το μεγάλο ενδιαφέρον που ψάχνει να τσιμπήσει. Μάχεται. Είναι μια ομάδα πολύ αξιόμαχη. Θεωρώ ότι έχει πάει πολύ καλά
πέρα από τη βαθμολογία της και το βαθμό που έχει μαζέψει, στο γήπεδο είναι αξιοπρεπέστατη. Δεν έχει καταρρεύσει ποτέ σε παιχνίδι να διασυρθεί από τον αντίπαλο. Παίζει τα παιχνίδια, τα πολεμάει και ό,τι πάρει. Και γενικά υπάρχει και δύσκολο σε όλους. Δηλαδή, στον ΠΑΟΚ, τον Άρη τους κέρδισε στην Νεάπολη. Την ΑΕΚ έχασε δύσκολα, τον Παναθηναϊκό επίσης με ένα 0 δύσκολα. Δηλαδή, το πολεμάει όσο πάει. Θέλει να κάνει και αυτό με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός από την άλλη, εντάξει, θέλει να συνεχίσει το σερί του. Είναι πρώτος, έχει τη διαφορά. Και θέλει και μπαίνει σε μια περίοδο με πάρα πολλά παιχνίδια. Έρχεται και η Ευρώπη τώρα. Θέλει να καθαρίζει παιχνίδια για να μην έχει κανένα άγχος, να κρατήσει την φορά για να πηγαίνει να συνεχίζει χωρίς ζητήματα. Χωρίς γκρίνιες ή μουρμούρες κλπ. Στο μάτς με τον Πανετολικό την Τετάρτη πιέστηκε λίγο εκεί στο 2-1. Είχε, ναι. Βρήκε τρόπο να το ξεκλειδώσει, να ξεμπερδέψει και να μην έχει άγχος. Με τον Γκάρι Ροντρίγκες να παίρνει την ευκαιρία, κύριε Μιχάλη μου, και να δείχνει ότι αυτό σημαίνει. Μου δίνεις μια ευκαιρία. Νικάω, την τρέχω και την παίρνω. Δεν ξέρω πού θα το κάνω. Ναι, ναι, την πήρε την ευκαιρία αυτός. Ναι. Και πάμε το βράδυ της Κυριακής. Έχει Λαμία Αστέρας Τρίπολης. Επίσης σε σημαντικό μάτς και για τη Λαμία που κυνηγάζει βαθμούς παραμονής και για τον Αστέρα, ο οποίος έχει βρει σερή νικών τις τελευταίες αγωνιστικές. Είναι τέταρτος και θέλει να μείνει εκεί. Σημαντικό παιχνίδι και αυτό. Και φυσικά το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός που είναι το μεγάλο ντέρμπι. Είναι λίγο στον Αστέρα. Ναι. Ο Αστέρας έχει κάνει κάτι αδιανόητο ακόμα και από τις εποχές που ήταν ανάμεσα στους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μόνιμα. Λοιπόν, κύριε Μιχάλη μου, δεν έχει δεχτεί γκολ σε 10 παιχνίδια. 10 παιχνίδια, δεν το έχω δει. Παρτενική εστία σε 10 παιχνίδια. Που είναι τρομερό, έτσι. Δεύτερον, έχει ένα σερί 5 συνεχόμενων νικών. 15 βαθμούς σε 5 παιχνίδια. Ναι, ναι, ναι. Καταλαβαίνω. Και γι' αυτό έφτασε και στην τέταρτη θέση. Δηλαδή αυτό το σερί που έκανε. Δηλαδή είναι Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Αστέρας. Ναι, ναι, ναι. Ξανά ανάμεσα στους μεγάλους. Οπότε τώρα θέλει να καθαρίσει αν μπορέσει να πάρει και από τη Λαμία κάτι, να γίνει το διπλό ή τη βαθμό, να μείνει ψηλά εκεί, να εκμεταλλευτεί και πιθανή γκέλα του Παναθηναϊκού στην Τούμπα, γιατί και αυτό το μάτς είναι. Μα το περιμένει, το έχει σημαδέψει αυτό ο Αστέρας. Ότι δηλαδή εγώ να κάνω τη δουλειά μου και ναι, να λοξοκοιτάζω. Μάλλον δεν λοξοκοιτάζω, γιατί θα έχει λήξει το δικό του παιχνίδι. Ναι. Να είμαι άνετος το βράδυ να δω το μάτς της Τούμπας. Ναι, γιατί ο Αστέρας, αν κάνει τώρα ένα-δύο ακόμα καλά μάτς και μαζέψει βαθμούς, θα κλείδωσε τα play-off. Μετά τέλος. Φτάσαμε στο τέλος του πρωταθλήματος. Δηλαδή δεν θα έχει πρόβλημα μετά. Θα έχει αποσπαστεί και από πιο χαμηλά και είναι μια χαρά. Και 7.30 έτσι. 7.30. Πάλι καλά που δεν πήγανε να το κάνουν 10 η ώρα. Όχι, εντάξει, πάλι καλά. Εκεί τι βλέπεις, ο Παναθηναϊκός. Έχουμε πει ότι ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Βηγιαφάγκες είναι μια άλλη ομάδα. Ναι. Τώρα λείπει λόγω της κόκκινης κάρτας στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω αν αυτό τους πεισμώσει παραπάνω και προσπαθούν να ανταπεξέλθουν, ξέρεις, με δυναμισμό, με ενισχυμένο κέντρο για να μην περνάει μπάλα, να έχει να τσιμπήσει κάτι, ας πούμε. Σε ένα ΠΑΟΚ που δεν είναι κάποια καταπληκτική ομάδα φέτος, έχει τα προβλήματά της. Προφανώς όμως, αν πάμε την ιστορία με τη λογική, το προβάδισμα το έχει ο ΠΑΟΚ. Έχει τον τρόπο του, ναι. Πλέον αυτό που είπες, ενώ δεν παίζει ποδόσφαιρο που ελκύει τον κόσμο, έχει τον τρόπο του πια να βρίσκει τα κόμματα. Στο τελευταίο διάστημα ο Λουτσέσκου να μπορεί να παίρνει τα παιχνίδια χωρίς να κάνει σπουδαίες εμφανίσεις. Έχει βρει τον τρόπο του. Ναι. Και για να κλείσουμε το πρόγραμμα, έχει τη Δευτέρα Ατρόμητος Σόφι, επίσης σημαντικό μάτς και για τις δύο ομάδες. Έτσι, ο Ατρόμητος λέγαμε, τελικά παραμένει ουραγός. Δεν σηκώνει κεφάλι με τίποτα. Ναι. Και ο Όφη, και άλλη, κομβικό για τον Όφη, διότι αν ο Όφη καταφέρει και το πάρει, ναι, για τα καλά κυνηγάει να μπει στην πεντάδα. Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Ναι. Και ό,τι ναι. Αυτά. Αυτά είναι τα ματσάκια μας. Ναι. Πάμε σε μια καλή αγωνιστική. Η ηρεμία να έχουμε, την έχουμε λίγο ανάγκη την ηρεμία μετά από αυτό που περάσαμε όλη αυτή την εβδομάδα. Λίγο να ασχοληθούμε με το ποδόσφαιρο όσο γίνεται. Έχει αποδείξει η ιστορία στο παρελθόν ότι όταν προερχόμαστε από συγκλονιστικά γεγονότα, όλα αμέσως μετά είναι ήρεμα. Μέχρι να ξαναφουντώσει το πράγμα και να γίνει κάτι πάλι κανένα τρελό, κανένα πράγμα κλπ. Θεωρητικά έχει θορυβηθεί και ο κόσμος,
Δεν εννοώ τους χίλιους που πάνε στο γήπεδο, γιατί δεν πάνε παραπάνω. Τους απ' έξω. Ενώ τους απ' έξω έχει θορυβηθεί ο κόσμος, δύσκολα να ξανατολμήσουν τουλάχιστον άμεσα να κάνουν ντου. Να... Πιστεύω ότι και οι σύνδεσμοι τώρα θα κουμποθούν, ειδικά αυτοί, δεν εννοώ τους συνδέσμους που είναι καθαροί και είναι μόνο για τη στήριξη ομάδας. Εννοώ τους άλλους που έχουν μπερδέματα. Και αυτοί θα προσπαθήσουν να είναι σε μια ηρεμία τώρα, γιατί δεν τους παίρνει έτσι κι αλλιώς. Αυτά. Λοιπόν, okay. Να πες την κουντούλα σου. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είμαστε καλά. Και θα ξαναπώ από Δευτέρα. Γεια χαρά. Από Δευτέρα. Γεια.